Ενώ έκανε στο προηγούμενο επεισόδιο έτσι μια φιλότιμη προσπάθεια, δυστυχώς πήρε μια πάρα πολύ χαμηλή βαθμολογία. Για να δούμε τι θα κάνει σήμερα η Δομινική Ξίδα. Λοιπόν, Δομινίκη μου, εχθές υπήρξε γενική παραδοχή ότι τα παλεύεις πολύ τα look σου, ότι δεν είναι κάτι το οποίο κάνεις, ρε παιδί μου, στην τύχη. Θέλω να μου πεις, αυτό εδώ σου φάνηκε εύκολο, δύσκολο, είσαι σίγουρη για την επιλογή σου? Μου φάνηκε δύσκολο. Νιώθω σίγουρη για αυτό που φοράω, μου αρέσει πάρα πολύ. Πού πηγαίνεις έτσι, λοιπόν? Λοιπόν, από τα χρόνια που έμενα στην Αγγλία, μου έχουν μείνει κάποιες φίλες ακόμη, οι οποίες είναι στη μουσική σκηνή και ψάχνονται έτσι με τα φεστιβάλ. Και στα μέσα του Απριλίου τώρα γίνεται το Coachella. Mm-hmm. Οπότε θα πάμε εκεί μαζί. Φυσικά θα έχουμε και εξόδους τριγύρω, δηλαδή ήθελα να είμαι και λίγο πιο chic για να μπορώ να σταθώ σε διάφορα σημεία. Αυτά, μαζέψαμε και λίγα λουλουδάκια με κορδελίτσα. Τι θα τα κάνεις τα λουλουδάκια αυτά? Μπορώ να τα χαρίσω και σε κάποιο αγόρι, δεν ξέρω, θα δω. Μυρίζουν τόσο ωραία. Πώς φαίνεται που βλέπεις 4? Έκανα πριν να πάθω έμφραγμα. Πώς φαίνεται που βλέπεις 2 άσους? Είναι συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Πάμε στα χιόνια. Σιμών. Ναι. Ποια συνηθισμένα, παιδί μου, τα βουνά στα χιόνια? Μία εβδομάδα είσαι εδώ. Άντε πάλι με τη μία εβδομάδα, ρε Σιμών. Καταρχήν είμαι δεύτερη εβδομάδα εδώ. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Δεύτερον, δεν θυμάμαι κανεί. Αν νομίζει, θα παίρνει το λόγο, λες πράγματα, λες θεωρίες και αυτά και τα λοιπά. Όλοι παίρνουμε το λόγο. Ένα χρόνο εδώ πέρα και είμαστε. Πού κολλάει ο χρόνο που είμαι εδώ? Κάποιο με διάλεξε για να είμαι εδώ. Κάποιο πίστεψε ότι. Καλέ, έχω δεν αμφισβήτησα την επιλογή. Άρα, ότι είσαι εδώ. Λες. Απλά σου λέω ότι ο τρόπο που μιλά είναι λες και είσαι εδώ και είμαστε. Ο τρόπο που μιλάω εγώ. Οκ. Προσπαθώ να δω τι μου θυμίζει με αυτά τα γυαλιά τώρα που το σκέφτομαι. Μία ντίβα. Δεν σκέφτηκα μια ντίβα, κάτι άλλο σκεφτόμουν, αλλά... Δεν λοιπόν, πειράζει. Η εικόνα σου είναι ωραία όντως. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ τζίψη στα δικά μου τα μάτια. Mm-hmm. Θεωρώ επίσης ότι είναι λίγο υπερβολή. Η τσάντα είναι φανταστική, δεν ξέρω αν την έχει φτιάξει εσύ. Θεωρώ ότι είναι ίδια με το. Όχι, αυτή είναι μια εταιρεία που κάνει κατά κόρον μπόχο, είναι πολύ γνωστή εταιρεία. Η τσάντα με το φόρουμ είναι ίδια. Και είναι resort συλλογή. Ναι, μου άρεσε πολύ γιατί είναι ταγάρι και δεν ήθελα να του την πάρω. Γι' αυτό έβαλα και την πασμίνα για να σπάσω αυτό το λουλούδι. Ναι. Δηλαδή, βαθμολογώ αυτή τη στιγμή ένα ωραίο σετάκι. Τσάντα. Το την πάρει. Ναι, δεν ήθελα να την πάρω από το φόρεμα αυτή την τσάντα. Όχι, δεν είναι σετάκι, δεν είναι φούστα μπλούζα. Δεν είναι ίδια μάρκα. Ναι, σαφώς και είναι η ίδια μάρκα, αφού είναι το ίδιο πανί. Μα είναι ίδιο. Τι εννοείς, δεν είναι φούστα μπλούζα? Προφανώς είναι τσάντα φόρεμα. Εγώ δεν το θεωρώ σετ, μπορεί να κάνω λάθος. Α, όχι, εγώ θεωρώ ότι είναι σετ, αλλά εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί που είναι σετ. Αλλά τι σε ενοχλεί? Θα σου πω, είναι υπερβολή. Δηλαδή με αυτό το ανήσυχο φόρεμα, με τόση πληροφορία, θα ήταν ωραίο να υπάρχει μία μονόχρωμη τσάντα. Και όπως με αυτή την έντονη τσάντα θα μου άρεσε κάτι μονόχρωμο. Τέλος πάντων, οι μπότες είναι πάρα πολύ ωραίες. Θεωρώ ότι για μένα προσωπικά είσαι εκτός κόνσεπτ. Θεωρώ ότι είσαι τελείως τζίψη στα δικά μου τα μάτια. Το τζίψη δεν είναι μέσα στον μπόχο, αν και δεν θεωρώ ότι είμαι τελείως τζίψη. Τα γυαλιά αυτά δεν σου πάνε καθόλου. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Κάτσε να βγάλω και τα γυαλιά να σε βλέπω, γιατί δεν είναι ωραίο τώρα έτσι. Δεν πειράζει, αφού βλέπω τα μάτια σου ούτως ή άλλως, δεν έχω πρόβλημα. Ναι. Γι' αυτό βγάλω όμως πιο όμορφη σε χωρίς γυαλιά. Το κομπλιμέντο. Ναι, πάντα ο άσος της Σιμών συνοδεύεται με κομπλιμέντο. Θεωρώ ότι είσαι. Δεν σου έχω πει ποτέ ότι έχεις κάτι άσχημο. Μα αυτό είναι που δεν καταλαβαίνω ποτέ. Ότι όταν μου βάζεις άσο, που είναι νομίζω πάντα. Όχι, δεν είναι πάντα. Σου έχω βάλει και στην αρχή, σου βάλα και στο. Και στο καλά, νομίζω σου είχα πει ότι φοράγεις υπέροχο φόρεμα. Απλά. Μου βάλες άσο. Δεν σου είχα βάλει άσο. Δεν νομίζω να είχα βάλει άσο. Δεν θυμάμαι αν τι έχει βάλει άσο. Τα θυμάσαι όλα, Κατερίνα, γι' αυτό. Αυτό δεν το θυμάμαι. Αλλά από εδώ, η οποία θεωρώ ότι μου βάζει λίγο πιο αντικειμενικούς βαθμούς, είναι η Ζέτα. Δηλαδή, Ζέτα. Έχω πάρει και δύο κτλ. Δηλαδή, ναι. Σου έχω πάρει. Ναι. Η Σιμών είναι μονίμως. Τι ωραία που είσαι, άσος. Τι ωραία που είσαι, άσος. Είναι μόνιμο αυτό. Σε έχει στοχοποιήσει, πιστεύεις? Δεν μ' αρέσει αυτή η λέξη.
Πώς ξέρω το ότι έχουμε διαφορετική αισθητική. Το καταλαβαίνω αυτό. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση ότι είσαι γενικά καλόγουστη από ό,τι βλέπω. Και μου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, ότι πολλές φορές η επιλογή των ρούχων σου είναι περίεργη. Δεν μπορούν. Κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω αν θα μου πούνε οι δήμονες εδώ. Όχι, ότι εγώ είμαι μιλάω για μένα. Να τελειώσω. Ότι είμαι εκτός κόνσεπτ, αλλά δεν μπορεί κανείς να μου πει ότι αυτό το ρούχο δεν είναι καλόγουστο. Αυτό που είπε είναι ότι η επιλογή των ρούχων σου είναι περίεργη. Αυτό είπε η Σιμών. Πάμε λίγο στην Ανατάσα τώρα να μας πει, γιατί έβαλε το ένα της. Εκτός από τις μπότες, δεν βλέπω κάτι άλλο μπόχο. Τι άλλο είναι μπόχο? Τα πάντα μου. Το σχήμα της τσάντας μου. Η εσάρκα μου. Έχω την πασμίνα. Το φόρεμα είναι, θεωρώ, φωνάζει. Καπέλο. Τι φωνάζει? Φωνάζει φλωράλ. Ότι υπάρχει φλωράλ δεν ακυρώνει τον μπόχο. Μα πού είναι το μπόχο? Μπόχο. Επίσης, αυτό που έχεις βάλει πάνω από το φόρεμα δίνει πολλή πληροφορία και χάνεσαι. Ενώ είναι ωραίο. Πείτε το φόρεμα. Το έχω κάνει, γιατί κάνει ωραία αντίθεση. Και, τα γυαλιά δεν μου αρέσουν καθόλου, συμφωνώ με τη Σιμών, ούτε το καπέλο. Δεν πειράζει. Είναι, και εγώ θεωρώ ότι είσαι εκτός κόνσεπτ. Δεν σε κολακεύουν, τι είναι, δεν πειράζει. Δεν είναι καθόλου ωραία. Πάρα πολύ. Πώς σου πάνε, αφού δεν είναι ωραία? Δεν σου πάνε, είναι μεγάλα. Σαν κουτί. Γι' αυτό τα πήρα, γιατί έχω τεράστιο κεφάλι. Δεν έχει τεράστιο κεφάλι. Έχω, λίγο είμαι κεφάλι. Είναι μεγάλα τα γυαλιά και μικρό το καπέλο. Είναι τεράστιο κεφάλι. 1,9. Για να δούμε τι θα πούνε οι κριτές. Ευχαριστώ πολύ. Οι κριτές έχουν ένα πολύ περίεργο ύφος. Για να δούμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό.